115 θάνατοι και 17.960 κρούσματα καταγράφηκαν στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο, με τους υψηλότατους αριθμούς νεκρών ημερησίως να συνεχίζονται για ακόμα μία ημέρα. Πλέον οι νεκροί από κορονοϊό από την αρχή της πανδημίας κοντεύουν να ξεπεράσουν τους 23.000. Την ίδια στιγμή οι διασωληνωμένοι μειώνονται αργά και πλέον είναι 646. Το 80,19% αυτών είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι. Στη γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων η Αττική είχε 5.037 και η Θεσσαλονίκη 2.005. Όσον αφορά στο ποσοστό θετικότητας για την εβδομάδα 17 με 23 Ιανουαρίου, αυτό διαμορφώθηκε σε 5,69% στα εργαστηριακά τεστ, δηλαδή rapid και μοριακά, και σε 2,59% στα self-test. Για την ίδια εβδομάδα, η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό θετικότητας με 7,17% και ακολουθούν Ρέθυμνο, Χανιά και Σαντορίνη με ποσοστό πάνω από 4%. Στο μέτωπο των εμβολιασμών, τα ραντεβού θα γίνουν κανονικά την Πέμπτη, εκτός από τους παιδικούς εμβολιασμούς στον Προμηθέα και το Παίδων Πεντέλης, που θα επαναπρογραμματιστούν λόγω του καιρού.